Γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε τους ορισμούς θερμιδομετρία, τι είναι θερμιδομετρία και τι είναι θερμιδόμετρο. Και θα πούμε λίγα λόγια για τη θερμιδομετρία και το θερμιδόμετρο. Θερμιδομετρία ονομάζεται τη μέτρηση της ποσότητας θερμότητας που εκλείται ή απορροφάται κατά τις θερμικές μεταβολές των σωμάτων και ειδικότερα η μέτρηση της ειδικής θερμότητας αυτών. Η θερμιδομετρία θεωρεί τη θερμότητα ως φυσικό σταθμητό μέγεθος, όπου και χρησιμοποιεί ορισμένες θερμικές μονάδες που ορίζονται με βάση τη μεταβολή της θερμοκρασίας των διαφόρων σωμάτων και ιδίως του νερού όταν αυτό θερμαίνεται ή ψύχεται. Οι μονάδες αυτές είναι η θερμίδα και τα παράγωγά της. Ξέρουμε πως ένα καλ, μια θερμίδα, ισούται με 4,18 τζάουλ. Η μέτρηση των ποσοστών της θερμότητας, γενικά η θερμιδομετρία, στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές. Πρώτη αρχή είναι η αρχή των αντίστροφων μεταβολών. Το ποσό της θερμότητας που παράγεται ή απορροφάται κατά τη μεταβολή της θερμοκρασίας είναι ανάλογο προς τη μάζα του σώματος και ανάλογο προς τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Αυτά για τη θερμιδομετρία. Δεύτερη αρχή, η αρχή της ισότητας των θερμικών ανταλλαγών σε θερμικά μονωμένο σύστημα. Το ποσό της θερμότητας που απορροφάται με την ανύψωση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά ορισμένους βαθμούς είναι ίσο με το ποσό της θερμότητας που αποβάλλεται στο περιβάλλον όταν ψυχεί το σώμα κατά τον ίδιο αριθμό βαθμών. Οι θερμιδομετρικές εργασίες γίνονται με ειδικές συσκευές που ονομάζονται θερμιδόμετρα. Θα πούμε αργότερα τι είναι αυτά. Από τις μεθόδους που ακολουθούνται για τις θερμιδομετρικές μετρήσεις, άλλες στηρίζονται στη θερμοκρασιακή μεταβολή και άλλες σε θερμικές μεταβολές όπως είναι η τήξη, η καύση, η εξαέρωση κτλ. Γενικά όμως παρατηρούνται τρεις κύριες ομάδες μεθόδων. Πρώτη είναι η μέθοδος των μειγμάτων ή μέθοδος των θερμοκρασιακών μεταβολών. Ήταν η μόνη με την οποία μέθοδος των μειγμάτων με την οποία θα ασχοληθούμε στη Δευτέρα Γυμνασίου. Η μέθοδος μεταβολής φάσης. Τρίτη μεταβολή. Τρίτη μέθοδος. Η μέθοδος των ηλεκτρικών θερμοδημητρικών, οι ηλεκτρικές θερμοδημητρικές μέθοδοι, με τις οποίες επιτυγχάνονται με τρεις της ειδικής θερμότητας των στεριών, των ρευστών, της λανθάνουσας θερμότητας ατμοποίησης υγρών. Η ειδική περίπτωση αποτελεί ηλεκτρική θερμιδομετρία που βασίζεται στο φαινόμενο Πελτιέ. Αυτά δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο. Η πλέον βασική δυσχέρεια στην θερμιδομετρία είναι οι παρασιτικές εντός εισαγωγικών θερμικές συναλλαγές που παρατηρούνται μεταξύ του συστήματος έρευνας και του περιβάλλοντος λόγω ακτινοβολίας ή αγωγής ή μεταφοράς, δηλαδή απώλειας θερμότητας προς το περιβάλλον. Αυτές είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας κατά την εξαγωγή των πειραμάτων της θερμιδομετρίας. Για τον περιορισμό αυτό γίνεται η χρήση ανακλαστικών τυχωμάτων και μονωτικών. Συνθέστερα, εφόσον είναι δυνατόν, οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στο κενό, ενώ το εξωτερικό περίπτωμα διατηρείται την ίδια θερμοκρασία με το σύστημα. Τώρα, τι είναι το θερμιδόμετρο? Το θερμιδόμετρο είναι συσκευή με την οποία πραγματοποιείται η μέτρηση ποσοστήτων θερμότητας που προσλαμβάνουν ή χρούν τα διάφορα σώματα στερεά ή ρευστά υπό διάφορες επιδράσεις ή ακόμα και σε χημικές. Έχουμε δύο τύπους θερμομέτρων. Το θερμόμετρο, το θερμιδόμετρο των φυσικών και το θερμιδόμετρο των χημικών. Το θερμιδόμετρο των χημικών ή ανοιχτό θερμιδόμετρο είναι ένα δοχείο το οποίο έχει διπλή θερμομονωτική μόνωση και πάνω στο οποίο εκτελούνται οι διάφορες χημικές αντιδράσεις οι οποίες απαιτούνται όταν θέλουμε να έχουμε μια συσκευή σαν το θερμιδόμετρο για τη μέτρηση των ποσοστών θερμότητας που προσλαμβάνουν ή χωρούν τα διάφορα σώματα, στερεά ή ρευστά, κατά τις χημικές αντιδράσεις. Και έχουμε και το θερμιδόμετρο των φυσικών ή κλειστό θερμιδόμετρο ή θερμόμετρο τύπου βόμβας, που είναι αυτό το οποίο θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο. Τα θερμιδόμετρα πρόκειται για συσκευές για μεγάλης ακριβίας προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις τυχόν θερμικές απώλειες, αλλά και να μπορούν να υπολογιστούν και αυτές, ώστε να ληφθούν στη συνέχεια υπόψη κατασκευάζοντας και φυλάσσονται με ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Ανάλογα δε του σκοπού του σώματος και του σώματος που θα επιχειρηθεί η μέτρηση, υφίστανται ήδη μια μεγάλη ποικιλία θερμιδομέτρων που διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες και τύπους, όπως αδιαβατικοί τύποι, ισοθερμικοί τύποι, μικροθερμιδομετρητές, συνεχούς ροής, διαφορικής άρρωσης, υψηλοποίησης κτλ. Με αυτά δεν θα ασχοληθούμε.
Χαρακτηριστικός είναι ο λεγόμενος θερμοδιμετρικός όλμος ή θερμιδομετρική βόμβα. Είναι αυτό που λέγαμε, το θερμιδόμετρο τύπου βόμβα ή κλειστό θερμιδόμετρο, ο οποίος μπορεί να μετρήσει θερμότητα καύσης οργανικών ουσιών με ακρίβεια της τάξης των 0,01%. Τα βασικά μέρη του θερμιδομέτρου είναι πρώτον το θερμιδόμετρο, το θερμιδομετρικό δοχείο ή θερμομοναδικός κάδος. Το μέσο πλήρωσης του παραπάνω θερμομονωτικού κάδου με νερό, υγρό, υδρογόνο ή ήλιο κτλ. Τρίτον, το εσωτερικό δοχείο που περιέχει κάποιο μέσο, όπως ατμό, υπάγο ή ακόμα και αντιστάσεις. Τέταρτον, το θερμόμετρο. Και πέμπτον, ο ανωδευτήρας, χειροκίνητος ή ηλεκτροκίνητος. Εδώ έχουμε ένα θερμιδόμετρο τύπου όλμου ή τύπου βόμβα στη φωτογραφία, το οποίο είναι μάλιστα και computerized, δηλαδή εμβοδιασμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή, για να κάνει πλήρεις και ακριβείς μετρήσεις των ειδικών θερμοτήτων και των ποσών θερμοτήτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των σωμάτων και του θερμιδομέτρου. Βρίσκουμε μέσα σε αυτό και το οποίο θέλουμε να μετρήσουμε διάφορες θερμοδυναμικές ιδιότητες. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.